Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έγινε λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες, λίγο καιρό πριν από το πάθος. Σύμφωνα με τη συνάφεια της Ευαγγελικής Διηγήσεως, ο Χριστός ευρέθηκε πριν από το πάθος εις τα μέρη της Κεσαρίας του Φιλίππου και ρώτησε τους μαθητάς του «Τι να μελεύουν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου, τι γνώμη έχουν για μένα οι άνθρωποι» και είπαν «Άλλοι νομίζουν πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι νομίζουν πως είσαι ο Ηλίας, άλλοι δε ότι είσαι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες». Και στη συνέχεια τους ρώτησε ο Χριστός «Εσείς δε τι νομίζετε ότι είμαι» και φωτιστής ο Πέτρος από τον Θεό του είπε «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Δεν πρόκειται να σας αναπτύξω όλη αυτήν την συνάφεια. Απλώς για να συνδεθούμε με το σημερινό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήθελα να πω ότι ενώ ο Χριστός τους δίδασκε αυτά στο τέλος αυτής της διδαχής και αφού εν τω μεταξύ συνέβη και το άλλο γεγονός της επιπλήξεως του Πέτρου, ο οποίος προσπάθησε να αποτρέψει τον Χριστό από το πάθος, διότι ήδη είχε αρχίσει ο Κύριός μας να προετοιμάζει τους μαθητάς ότι πρόκειται να σταυρωθεί, να υποφέρει κτλ. Και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί, όπως πολλές φορές έχουμε πει, ο Πέτρος προσπάθησε να τον αποτρέψει από το πάθος και τον μίλησε, του μίλησε πολύ αυστηρά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Μέχρι που το είπε, είπε προς τον Πέτρο, «Είπα γιο πίσω μου σατανά, ότι σκάνδαλον μου ή ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Και στη συνάφεια αυτή ο Χριστός τους είπε ότι «Οι σύντινες των όδε εστικότων, ήτινες που μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωση την Βασιλεία του Θεού ελληθίαν εν δυνάμει». Ανάμεσά σας λέει υπάρχουν μερικοί οι οποίοι δεν θα πεθάνουν, δεν θα δουν θάνατο, μέχρι όσο οι ίδιοι θα δουν την Βασιλεία του Θεού να έρχεται εν δυνάμει. Αυτό όπως θα δούμε έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ συχνά αναφέρονται οι Άγιοι ερμηνευτές στο θέμα αυτό, σε αυτήν την υπόσχεση του Χριστού, ότι από τους μαθητάς του θα υπάρξουν μερικοί οι οποίοι πριν πεθάνουν θα δουν την Βασιλεία του Θεού. Τι εννοούσε ο Χριστός λέγοντας ότι θα δουν την Βασιλεία του Θεού? Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Τώρα απλώς θα σας υπενθυμίσω το γεγονός της μεταμορφώσεως. Μετά λοιπόν από τη συζήτηση αυτή που έκανε εκεί στα μέρη της Κεσαρίας του Φιλίππου, μετά από 6 μέρες, λέει το Ευαγγέλιο, και μεθημέρας 6, όπως προηγουμένως ακούσαμε, πήρε ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους 3 προκρήτους μαθητάς, και ανέβηκε σε όρος υψηλών, κατηδίαν. Οι άλλοι Ευαγγελιστές λένε κατηδίαν προσεύξεστε, για να προσευχηθούν. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, και έλαψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και δε η μάτια αυτού έγινε του λευκά ως το φως. Και μπροστά στους μαθητάς του λοιπόν μεταμορφώθηκε ο Χριστός, γι' αυτό και η μεταμόρφωση όπως ονομάζουμε την εορτή, και το πρόσωπό του έγινε σαν ήλιος, έλαμψε όπως ήλιος, και τα ρούχα του έγιναν λευκά ως το φως. Και ξαφνικά φανερώθηκαν ο Μωσής και ο Ηλίας να συνομιλούν με τον Ιησού. Και ο Απόστολος Πέτρος, βλέποντας το θέαμα αυτό, τόσο πολύ ευχαριστήθηκε που είπε «Κύριε, είναι πολύ καλό να κάνουμε 3 σκηνές και να μείνουμε εδώ. Συμφωνείς λοιπόν να κάνουμε 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωσή και μία για τον Ηλία?» Και ενώ τα έλεγε αυτά, νεφέλη φωτεινή τους επεσκίασε και μέσα από την νεφέλη ακούστηκε μία φωνή η οποία έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός,
ενώ ευδόκησα με τον οποίο είμαι ευχαριστημένος, αυτόν να ακούτε. Και όταν άκουσαν αυτή τη φωνή οι μαθητές μέσα από την Εφέλη, έσκυψαν με το πρόσωπό τους, φοβήθηκαν πολύ και ήρθε ο Ιησούς, τους ήγκησε και τους είπε «Σηκωθείτε και μη φοβήστε». Όταν δεν σηκώθηκε οι μαθητές, είδαν και σήκωσαν τα μάτια τους, δεν είδαν κανέναν άλλον, είχαν αποχωρήσει οι δύο προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, που δεν είδαν ημί τον Ιησού μόνο. Και όταν κατέβαιναν από το όρος, έδωσε εντολή ο Ιησούς Χριστός να μην πουν τίποτε σε κανέναν για το όραμα αυτό, έως ότου να αναστηθεί. Αυτή λοιπόν είναι η ευαγγελική περικοπή, την οποία απλώς σας θύμισε. Την σχολιάσαμε αυτή την ευαγγελική περικοπή πολλές άλλες φορές εδώ στο μοναστήριο, όσες φορές λειτουργήσαμε και παλαιότερα και στον Άγιο Αντώνη που λειτουργούσαμε εκεί. Και κάναμε πολλές φορές λόγο επί τη βάση των Αγίων Πατέρων για το φως της μεταμορφώσεως, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος ιδιαιτέρως έχει ασχοληθεί με το άκρηστο θείο φως της μεταμορφώσεως και έχει γράψει πάρα πολλά. Και αναλύσαμε λεπτομερώς αυτήν την ευαγγελική περικοπή τα προηγούμενα χρόνια. Την περασμένη μάλιστα χρονιά, το 2014, το καλοκαίρι, σαν σήμερα, όπως έχω σημειώσει, σας παρουσίασα εδώ μία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στην εορτή της μεταμορφώσεως, ένα θαυμάσιο κείμενο. Σήμερα θα κάνουμε κάτι άλλο για να τιμήσουμε τη μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με βάση πάλι τους Αγίους. Επειδή την προηγουμένη Κυριακή σας υποσχέθηκα ότι όλον τον μήνα Αύγουστο θα κάνουμε μία σειρά ομιλιών οι οποίες θα είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας, όλες τις Κυριακές οι ομιλίες θα είναι αφιερωμένες, 5-6 ομιλίες στην Παναγία μας, και επειδή αυτή η σειρά των ομιλιών θα έχει σαν βάση το εορτοδρόμιο του Αγίου Νικοδήμου, πώς ο Άγιος Νικόδημος μέσα στο γνωστό έργο του αυτό εορτοδρόμιο μιλάει για την Παναγία και ερμηνεύει όσα λένε οι Άγιοι Ημνογράφοι για την Παναγία, γι' αυτό σκέφτηκα ότι για δύο λόγους θα έπρεπε να κάνουμε κάτι παρόμοιο σήμερα. Να σας παρουσιάζω δηλαδή τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για τη μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ερμηνεύοντας και πάλι τον κανόνα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, του αδελφού του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, στην εορτή της μεταμορφώσεως. Δεν θα ερμηνεύσουμε τον κανόνα και τα τροπάρια όλα, γιατί είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλος, ούτε επίσης θα αναφερθούμε σε όλα τα θέματα τα οποία θίγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, εδώ για τη μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επιλεκτικά θα σας παρουσιάσω 3-4, το πολύ 5 θέματα από αυτά που έχω επιλέξει εδώ, με βάση τα τροπάρια του κανόνους του Αγίου Κοσμά του Μελωδού και την ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Εδώ λοιπόν σε κάποιο τροπάριο της πρώτης οδής, ακούσαμε στον όθρο τα τροπάρια αυτά αναγνωσκόμενα από τις μοναχές, από τις αδελφές. Σε κάποιο τροπάριο λοιπόν της πρώτης οδής λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός «Σήμερα ο Χριστός εν όρη θαυόρ λάμψας, αμυδρός θεϊκής αυγής ως υπέσχετο μαθητές παρεγίνουν χαρακτήρας». Όπως λέει υποσχέθηκε ο Χριστός τους μαθητές, σήμερα επάνω στο όρος θαυόρ τους έδειξε αμυδρά τους χαρακτήρας της θεότητός του, τους χαρακτήρας του Θείου Φωτός. Και στηριζόμενος εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σε αυτόν τον ύμνο εδώ, διερωτάται ότι πότε ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητάς ότι θα τους δείξει το Άγιο Φως, γιατί λέει «Ως υπέσχετο». Θεϊκής αυγής ως υπέσχετο μαθητές παρεγίμνου χαρακτήρας δείξει. Και θεωρεί εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι αυτή την υπόσχεση την έδωσε ο Χριστός όταν, όπως προηγουμένως σας είπα στη συνάφεια, μιλώντας εκεί στους μαθητάς του στην Κεσάρια του Φιλίππου, τους είπε «Εισί την αίς των όδε αστικότων, ήτινε σου μη γεύσονται θανάτου, έως ανίδωση την βασιλεία του Θεού ενηγηθίαν εν δυνάμει». Και λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με την λέξη «δε τεινάς», «Εισί την αίς των όδε αστικότων»,
Με τη λέξη τέκκινας εννοεί εδώ τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και με την βασιλεία ή την εσουμή γεύσονται θανάτου έωσαν είδωση την βασιλεία του Θεού και με τη λέξη βασιλεία εννοεί την δόξα της μεταμορφώσεως. Και σε αυτά που λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος στηρίζεται και αυτό στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι λέγοντας ο Χριστός ότι εσύ την εύκον όδε εστικότων ή την εσουμή γεύσονται θανάτου έως ανήθωσε την βασιλεία του Θεού ελληνηθία την δυνάμει, δεν εννοεί την Δευτέρα Παρουσία. Εντάφθα ου περί της Δευτέρας αυτού παρουσίας της ενδόξου λέγει, αλλά περί της εντοόρη μεταμορφώσεως. Να λοιπόν, αυτή ήταν η υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός ότι μερικοί από τους μαθητάς, και αυτοί οι μαθητές ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, δεν θα πεθάνουν πριν να δουν την δόξα του Θεού. Και η δόξα του Θεού φανερώθηκε επάνω στο όρο σταυρός, όπως ήταν τον Χριστό μεταμορφωμένο μέσα στο θείο και άκτιστο φως. Και εδώ επίσης ερμηνεύοντας αυτό τον τροπάριο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μας λέει και κάτι άλλο συνεχόμενος πάλι στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που είναι άξιο να το συζητήσουμε. Λέει λοιπόν ότι ο Χριστός εδώ αμυδρός έδειξε μερικά στοιχεία μόνο από την δόξα του, δεν έδειξε ολόκληρη την δόξα του, το δούμε και στη συνέχεια, αλλά αμυδρός, σήμερα ο Χριστός εν όρη θαυρό λάμψας, αμυδρός θεϊκής αυγής παρεγύμνου χαρακτήρας. Τους έδειξε μόνο λίγο από την δόξα του. Δεν τους έδειξε όλη την δόξα του, όλη την άκρη του δόξα του, αλλά τους έδειξε λίγη από την δόξα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, γιατί παρήνυξε μικρόν της θεότητος, μικρόν παρήνυξε της θεότητος, λέει, το μερ πληροφορών, το δε φιδόμενος. Για ποιο λόγους λέει, έδειξε λίγη μόνο από την δόξα του, από τη μία φορά για να τους πληροφορήσει, να τους δώσει ένα δείγμα αυτής της δόξης του, δέστε το φως αυτό σε τι δόξα μέσα ζω και δέστε, εγώ σας δείχνω ένα κομμάτι μόνο από τη δόξα μου, σκεφτείτε πόσο πιο μεγάλη και πιο λαμπρή θα είναι η δόξα μου. Το δε φιδόμενος, από τη μία φορά λοιπόν για να τους πληροφορήσει ποια θα είναι η δόξα του και από την άλλη πλευρά φιδόμενος. Τι θα πει φιδόμενος, γιατί φιδόμενος. Δεν τους έδειξε λέει ολόκληρη τη δόξα του, διότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντικρίσει όλη τη δόξα του Θεού και το έκανε αυτό ουχήφθονον, ουκ έδειξεν αυτοί την πάσαν δόξεν, δεν το έκανε επειδή δεν ήθελε να δουν όλη τη δόξα του από φθόνο ή να μη συνδιοράσει και τη ζωή να απολέσωσε. Γιατί αν υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα δει όλη τη δόξα του Θεού, δεν θα μπορέσει να αντέξει αυτήν την δόξα του Θεού και θα αποθάνει. Κανένας άνθρωπος δεν αντέχει να δει όλη την δόξα του Θεού. Και το ότι οι Απόστολοι είδαν την δόξα του Θεού, όπως υποσχέθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το ακούσαμε και από τον Άγιο Απόστολο Πέτρο, ο οποίος την Δευτέρα Καθολική του Επιστολή, όπως ακούσαμε από το Αποστολικό Ανάγνωσμα, μας πληροφορεί εκεί ότι ούγασε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού δύναμη και παρουσία, αλεπόπτε γενώντες της εκείνου μεγαλειότητος. Εμείς οι ίδιοι είδαμε την μεγαλειότητά του, να ο Απόστολος Πέτρος ο ίδιος, και μας περιγράφει και εδώ στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή πώς είδε την δόξα του Θεού ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος. Σε ένα άλλο τροπάριο του κανόνου του Αγίου Κοσμά, μας λέει ο Άγιος Κοσμάς ότι ο Χριστός όλων των αδάν φορέσας Χριστέ την αμαυρωθήσαν αμύψας ελάμπρινας πάλε φύση και αλλοιώσει τη σκοφή σου εθεούργησας. Απευθύνεται προς τον Χριστό και του λέει εσύ Χριστέ φόρεσες όλη την ανθρώπινη φύση, προσέλαβες όλη την ανθρώπινη φύση. Αυτή την ανθρώπινη φύση η οποία είχε αμαυρωθεί, είχε σκοτεινιάσει, είχε μουντζουρωθεί από την αμαρτία, αυτή λοιπόν την ανθρώπινη φύση η οποία είχε μουντζουρωθεί, είχε σκοτεινιάσει, είχε βρωμήσει από την αμαρτία, την άλλαξες, την ελάμπρινες και τελικώς την εθεούργησες. Όλων των αδάν φορέσας Χριστέ, την αμαυρωθήσαν αμύψας ελάμπρινας πάλε φύση και αλλοιώσας τη μορφή σου εθεούργησας. Εδώ λοιπόν, αν το δει κανένας αυτό το τροπάριο κατά γράμμα, μας λέει ότι ο Χριστός κατά τη μεταμόρφωσή του άλλαξε την ανθρώπινη φύση, την ελάμπρινε
και την εθεούργησε και την εθέωσε την ανθρώπινη φύση. Και εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας θέτει ένα σπουδαίο θεολογικό πρόβλημα και λέει ότι είναι άξιο απορίας αυτό που λέει εδώ ο Μεροδός, ότι στη μεταμόρφωση θεουργήθηκε η ανθρώπινη φύση, ότι στη μεταμόρφωση θεώθηκε η ανθρώπινη φύση. Αλλά πώς είναι δυνατόν, λέει, να λέει αυτό, αφού γνωρίζουμε ότι, όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν θεουργήθηκε, δεν θεώθηκε κατά τη μεταμόρφωση, αλλά θεώθηκε ακόμη από την πρόσληψη αμέσως μετά την ένωσή της με τον Χριστό, αμέσως μέσα στην κοινά της Παναγίας μας, θεώθηκε η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Λέει ο Θείος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εξ αυτής της υποστατικής ενώσεως και κοινωνίας του Θεού Λόγου εθεουργήθη η ανθρώπινη φύση. Και συμβιβάζοντας αυτά και ερμηνεύοντας, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει, η σλύση λοιπόν της απορίας δεν πρόκειται, λέει, για λάθος ή για αντίθεση. Λέγομεν ότι ο εθεούργησας εδώ, με αυτό εννοείται ότι έδειξες και εφανέρωσες ότι θεοργήθηκε η φύση η οποία προσελήφθη από σου. Διότι η Θεία Φύση θεοργήθηκε από την πρόσληψη όταν ενώθηκε υποστατικώς με τον Λόγο, αλλά αυτή η δόξα της ανθρώπινης φύσης φάνηκε στην μεταμόρφωση. Και εδώ παίρνει την ευκαιρία ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης να μας μιλήσει ότι το σώμα του Χριστού δεν ήταν δοξασμένο μόνο τώρα στη μεταμόρφωση. Δεν φαινόταν αυτή η δόξα του σώματος του Χριστού που έλαμψαν τα ημάτια και το πρόσωπό του, ήταν πάντοτε δοξασμένο. Από τη στιγμή της συλλήψεως ήταν δοξασμένη η ανθρώπινη φύση του Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μεταμορφούται τίνι ου ο ουκίν προσλαβόμενος, ουδέ ισόπερ ουκίν μεταβαλόμενος, αλλόπερίν της οικίης μαθητές εκφαινόμενος. Όταν λέμε ότι μεταμορφώθηκε ο Χριστός, δεν σημαίνει ότι προσέλαβε κάτι που δεν είχε και ότι μετευλήθη, αλλά έδειξε στους μαθητές αυτό το οποίο είχε. Ήταν πάντοτε θεωμένο το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και απλώς κατά τη μεταμόρφωση έδωξε αυτή τη λάμψη του θεωμένου σώματος του Χριστού. Και στη συνέχεια επίσης ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας κάνει και πολύ ωραίες σκέψεις εδώ για την κατάσταση του σώματος του Χριστού πριν από την Ανάσταση και μετά από την Ανάσταση. Ας το αφήσουμε όμως αυτό για να σας πω μια σκέψη άλλη που κάνει σε ένα άλλο τροπάριο ο Άγιος Κοσμάς ο Μεγωδός και το ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ένα άλλο τροπάριο της Τετάρτης Οδής λέει, ή να πιστώσει την ένδοξον οικονομία σου Χριστέ ο Θεός ως προϋπάρχον πρώτων αιώνων και αυτός ενέφη την επίβαση εν το θαβόρ αρήτως εξέλαμψης. Γιατί ο Χριστός λέει στο όρο σταβόρ έλαμψε και μεταμορφώθηκε, ή να πιστώσει την ένδοξον οικονομία σου Χριστέ ο Θεός. Για να βεβαιώσεις, για να πιστοποιήσεις την ένδοξό σου οικονομία, το έργο σου, γι' αυτό μεταμορφώθηκες επάνω στο όρο. Τι σημαίνει αυτό, για να πιστοποιήσει, για να βεβαιώσει για το έργο του ο Χριστός μεταμορφώθηκε επάνω στο όρο σταυρό. Είναι αυτή η σκέψη την οποία λέει το κοντάκιο, επί του όρους μεταμορφώθης και όσοι ακόρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εφεάσαντο, ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξος, είναι ότι εσύ υπάρχει σε λιθώος του Πατρός του απάβεσμα. Όπως εξηγεί εδώ ο Διακολών ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μέχρι να δουν οι μαθητές τον Χριστό μεταμορφούμενον επάνω στο όρο σταυρό, τον θεωρούσαν πως είναι ένας κοινός άνθρωπος, ένας κοινός θνητός. Δεν εγνώριζαν πως είναι Θεός, δεν εγνώριζαν πως κατέβηκε ο Χριστός ως Θεός από την Αγία Τριάδα για να κάνει αυτή την οικονομία, την ένδοξο οικονομία για να σώσει τους ανθρώπους και αντιμετώπιζαν τον Χριστό σαν ένα κοινό άνθρωπο. Για να τους δείξει λοιπόν ο Χριστός πως δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος, αλλά ήρθε εδώ στη γη για να τους σώσει ως Θεός, γι' αυτό φανερώθηκε με αυτή την θεϊκή δόξα επάνω στο όρο σταυρό. Ή να πιστώσει την ένδοξο οικονομία σου Χριστέ ο Θεός ως προϋπάρχον πρώτων αιώνων, για να δείξεις ότι εσύ δεν είσαι ένας άνθρωπος κοινός, αλλά προϋπάρχεις πρώτους αιώνους και πάντοτε είχες αυτή την δόξα, γι' αυτό έδειξες επάνω στο όρο σταυρό την θεία σου οικονομία. Και επίσης, μερικές σκέψεις, και με αυτά θα τελειώσω εδώ, μερικές σκέψεις για τον Μωυσή και τον Ηλία,
οι οποίοι εμφανίστηκαν κατά την ώρα της μεταμορφώσεως. Όπως ακούσαμε από την Ευαγγελική Διοίκηση, οι μαθητές είδαν να συλλαλούν, να συνομιλούν με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, οι προφήτες Μωυσής, ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτή την παρουσία των δύο προφητών, ο Άγιος Κοσμάς ο Μερουγός λέει σε ένα τροπάριο: «Συλλαλούντες παριστήκησαν, δουλοπρεπώς σύ το Δεσπότη Χριστό, εις εν δυνάμει ατμίδη και γνώφο και λεπτοτάτε άβρα προσομίλησες δόξα του δυνάμει σου Κύριε». Συνομίλησαν λέει με τον Χριστό και παρέστησαν δουλοπρεπώς. Αυτοί με τους οποίους ομίλησες παρουσιάστηκαν ως δούλοι. Και σε ένα επόμενο επίσης τροπάριο και πάλι κάνει αναφορά ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός: «Κατεμήνιον την έξοδον την εσταυρώσον θαβόρ παρόντες, ο εμπειρήσε και βάτω πάλε προκατηδόν Μωυσής και ο μετάρσιος δίφρο εμπειρήνω Ηλίας Χριστέ». Και εδώ ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μας λέει ότι για πέντε λόγους, είναι πολύ ωραία αυτή η λόγη που αναφέρει εδώ ο Άγιος Κοσμάς, για πέντε λόγους λέει φάνηκαν ο Ηλίας και ο Μωυσής δίπλα στον Χριστό κατά την μεταμόρφωση. Ας κάνουμε και εδώ μερικά μαθήματα ερμηνευτικά για να αποκτούμε και μερικές γνώσεις, να μην αποκτούμε μόνο γνώσεις ανόητες, κοσμικές, οικές, ας αποκτούμε και μερικές κοσμικές γνώσεις. Για πέντε λοιπόν αιτίες λέει φάνηκαν στην μεταμόρφωση ο Μωυσής και ο Ηλίας, σύμφωνα με τον Ιερό Θεοφύλακτο, ο οποίος λέγει: πρώτα φάνηκαν για να φανερωθεί ότι και νόμου και προφητών αυτός είναι Κύριος. Ο Μωυσής είναι ο εκπρόσωπος του νόμου, ο Ηλίας είναι ο εκπρόσωπος των φρουτών και φάνηκαν αυτοί δίπλα στον Χριστό δουλοπρεπώς, σαν δούλοι να τον υπηρετούν για να φανεί ότι ο Χριστός είναι ο Δεσπότης και ο Κύριος και του νόμου και των προφητών. Ο δεύτερος λόγος είναι για να φανεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος ζώντων και νεκρών. Διότι ο Ηλίας γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να ζει. Ηλίας πεν γάρ και προφήτης εστί και ζει έτη. Μωσής δεν νομοθέτης εστί και τέθνηκε. Ο μεν Μωυσής είχε πεθάνει, ενώ ο Ηλίας ξέρουμε ότι δεν πέθανε, αλλά μετέστη και εξακολουθεί να δεν ζει. Για να δείξει λοιπόν ότι είναι Κύριος και των ζώντων και των νεκρών, ζώντων και νεκρών κυριεύει, φάνηκε ο ζών προφήτης Ηλίας και ο κεκοιμημένος προφήτης ο Μωυσής. Και τρίτον, είναι αφανεί ότι ούκ εναντίος εστί τον νόμο, ουδέ αντίθετος. Και να φανερωθεί ότι ο Χριστός δεν είναι αντίθετος με τον νόμο που έκανε ο Μωυσής, ούτε είναι εναντίον του Θεού, διότι σε διαφορετική περίπτωση αυτοί οι δύο μεγάλοι προφήτες δεν θα ερχόταν σαν δούλοι να φωνούν εναντίον του. Τέταρτον, είναι αλύσει την υπόνοια των λεγόντων αυτών Ηλία ή ένα των προφητών. Ακούσαμε προηγουμένως ότι οι μαθητές είπαν ότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι εσύ είσαι ο Ηλίας, ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Για να λύσει λοιπόν αυτό το πρόβλημα, την υπόνοια αυτό που έλεγαν ότι είναι ένας από τους προφήτες, γι' αυτό φανερώθηκαν οι προφήτες σαν να λένε αυτός ο μεταμορφούμενος είναι ο Θεός, εμείς δεν είμαστε, ο Χριστός είναι αυτός. Και πέμπτον, για να διδάξει στους μαθητάς να μιμούνται και σύμφωνα με τον Μωυσή να είναι πράοι, σύμφωνα με τον Ηλία να είναι ζηλωτέ, και τους δύο χαρακτήρες, και τον Μωυσή ο οποίος ήταν περισσότερο πράος, αλλά και τον Ηλία τον ζηλωτή, να είναι και ζηλωτέ και πράοι συγχρόνως. Και μετά εδώ μας επιλύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και ένα πρόβλημα το οποίο ούτε εγώ είχα σκεφτεί τόσα χρόνια εδώ. Λέει, πόθεν δε γνώρισαν οι Απόστολοι ότι οι φαινόμενοι προφήτες ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας? Πώς κατάλαβαν οι Απόστολοι? Εμφανίστηκαν δύο άνδρες, δεξιά και αριστερά του Χριστού, και οι Ευαγγελιστές μας λένε ότι αυτοί οι οποίοι συνομιλούσαν με τον Χριστό ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Πώς κατάλαβαν ότι ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας αυτοί οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν? Και μας λέει εδώ διάφορες γνώμες. Ο Ιερός Θεοφύλακτος λέει ότι τους γνώρισαν από τα λόγια τους. Από τη συζήτηση που έκαναν με τον Χριστό κατάλαβαν ότι είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέει ότι γνώρισαν ότι είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας διότι φωτίστηκαν από την δύναμη του φωτός του ακτίστου. Πώς δε και επέμβουσαν ους
ούκο πρότερο είδων οι Απόστολοι, η μύτη αποκαλυπτική δυνάμει του φωτός εκείνου. Εκείνο το φως της μεταμορφώσεως, εκείνο τους εφώτισε και κατάλαβαν οι Απόστολοι πως είναι ο Μωυσής από θείο φωτισμό επομένως και όχι από ανθρώπινη γνώση. Και δέστε τώρα πόσο χαριτωμένα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκλείει μια άλλη γνώμη ενός άλλου εκκλησιαστικού συγγραφέως, όχι Αγίου. Λέει, ο δε Ευθύμιος ο Ζυγαδινός λέγει, πώς τους γνώρισαν. Ότι σε κάποια βιβλία μερικοί από τους παλαιότερους Εβραίους είχαν ζωγραφίσει τα πρόσωπα του Μωυσή και του Ηλία και όταν οι Απόστολοι διάβασαν τα βιβλία αυτά και είδαν τις εικόνες των Αποστόλων, των προφητών εκεί, τους γνώρισαν. Εν βιβλίοι στινές των παλαιότερων Εβραίων, τα είδη των επιφανών ανδρών της μεταγενεστέρης τα πολελείπεσαν. Άπερ αναγνώσκοντες οι Απόστολοι, εν δεύτερα αυτούς έγνωσαν. Το απορρίπτει αυτό τελείως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, θα λέγαμε έτσι με κάποια οργή, και λέει στον αναγνώστη, λέει σε εμάς όλους, «Σύ δε, εσύ όμως να μην τα πιστεύεις αυτά», που λέει ο Θεοφύλακτος, «Σύ δε το που Θεσσαλονίκης έχει ασφαλώς, εσύ να πιστεύεις αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος της Θεσσαλονίκης, ότι από το θείο φωτισμό κατάλαβαν οι Απόστολοι ότι ήσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Σύ δε το που Θεσσαλονίκης έχει ασφαλώς, καθότι τότε οι εικόνες δεν επίουν οι Εβραίοι». Οι Εβραίοι δεν είχαν εικόνες, οι Απόστολοι δε αγράμματοι όντες, βιβλίων να αναγνώσκουν δεν ήξεραν. Άλλωστε και οι Απόστολοι ήταν αγράμματες, αγράμματοι και δεν γνώριζαν γράμματα για να διαβάζουν βιβλία. Είχα σημειώσει εδώ και ένα άλλο σημείο, απλώς θα σας το πω και στη συνέχεια θα τελειώσω. Ένα πολύ σημαντικό σημείο για τη θεολογία του Ακτίστου Φωτός, το οποίο μας λέει ότι οι Απόστολοι όταν είδαν τον Κύριο μεταμορφούμενο, πώς τον είδαν, με τα σωματικά τους μάτια ή με πνευματικά μάτια ή με τον νου τους. Μπορούν τα σωματικά μάτια, τα ανθρώπινα μάτια, μπορούν οι αισθήσεις να δουν το άκτιστο φως. Τα κτιστά μας μάτια μπορούν να δουν το άκτιστο φως της Θείας Μεταμορφώσεως. Δεν θα σας κάνω όλη την ανάλυση. Εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας λέει, όπως διδάσκει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι είδαν το φως της μεταμορφώσεως οι Απόστολοι με τα μάτια τους τα αισθητά, με τα μάτια που έχουμε κι εμείς. Τα οποία όμως μάτια τους αλλοιώθηκαν επί το πνευματικότερο. Τα μάτια τους τα αισθητά απέκτησαν πνευματική δύναμη και με αυτήν την πρόσθετη πνευματική δύναμη την οποία πήραν τα ανθρώπινα μάτια, με αυτήν την δύναμη, την πνευματική, μπόρεσαν και είδαν το Άγιο Φως της Μεταμορφώσεως. Και τελειώνοντας, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην ερμηνεία αυτού του ακόνος, και αυτό τελειώνω και εγώ με αυτό, λέει και για μας, άμποτε λοιπόν και εμείς, μακάρι και εμείς, που ψάλλουμε και διαβάζουμε και ακούμε αυτόν τον κανόνα, να προωθήσουμε και εμείς τον Κύριο και τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, και αφού καταφρονήσουμε τα γήινα και καθαριστούμε από τα πάθη και από τους πονηρούς και αισχρούς και βλασφήμους λογισμούς, ας αναβούμε και εμείς επάνω στην κορυφή του Άγου Στοφόρ και αφού αναβούμε εκεί, να αξιωθούμε και εμείς να δούμε τη δόξα της μεταμορφώσεως όπως την είδαν οι Θείοι Απόστολοι και οι Προφήτες και να προσθέσουμε έτσι και εμείς το δικό μας το φως, περισσότερο φως, για να γίνουμε και εμείς φωτεινοί και να ενωθούμε με αυτό το φως, και αυτή είναι η καλύτερη ευχή την οποία μπορούμε να διατυπώσουμε σήμερα την εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Αμήν.